Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Γεια σου, τρολιά μου. Γεια σου, μανάρι. Δεν περίμενα να σε πιάσω. Πιάσε με. Πιάσε με, αν θέλεις, είμαι εδώ και περιμένω. Πιάσε με. Θα σε πιάσω, Ευρυδίκη μου. Είχε πει ο κυραυτιάς ότι όλος ο πλανήτης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Μήπως να ρωτήσουμε το γλυκύτατο Μαρκόνι αν έχει κάποια ενημέρωση εξωπλανητικά. Απειδή ξέρει για τους πλανήτες. Σωστό. Ναι, να δούμε μήπως χρειάζεται και εκεί να μοιράσουμε τα δέλτια. Να κάνουμε έτσι ένα πράγμα. Να το δούμε λίγο. Να το δούμε λιγάκι. Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι. Έχω διαπιστώσει. Το φαινόμενο της βενζίνης στην Ελλάδα είναι το γνωστό φαινόμενο πεταλούδα. Πλάνει κάποιο στην Αμερική, του ανεβαίνει βενζίνη. Πουλιέται ένα εκεί. Κάτι γίνεται στην Ελλάδα. Κάτι γίνεται. Δηλαδή, τι να σου πω. Γιατί πιάνει μόνο Ελλάδα όμως το φαινόμενο πεταλούδα. Εντάξει τώρα, γιατί η Ελλάδα είμαστε πρώτοι. Πιο πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Πόσο, ναι, πραγματικά έχουμε τερματίσει. Σκοντάφτει ο Κινέζος σε λακκούβα σε υπόνομο κάτι, τσουπ, ακρίβεια εδώ πέρα την άλλη μέρα. Αυτό. Γιατί αυτός ο Κινέζος μπορεί να έφτιαχνε πλακέτες ή μπορεί να έφτιαχνε τσιπάκια για τα κινητά. Και αν δεν πάει στη δουλειά του, αναγκάζονται να πάνε άλλοι. Άρα ανεβαίνει η τιμή του τσιπ στο τσιπάκι. Άρα ανεβαίνει και η τιμή στο κινητό. Αφού ανεβαίνει η τιμή στο κινητό, ανεβαίνει και η τιμή στη φέτα, στα γαλακτοκομικά γενικότερα. Και τώρα μην το ψάχνεις. Αυτή είναι η λογική. Πόσο δεμένα είναι όλα μεταξύ τους. Τα βλέπεις. Γι' αυτό το σταυρό σου να κάνεις και να προσεύχεις για τον Κινέζο. Το σταυρό μου τον κάνω. Όταν έριξε το λάδι στην Βολιβήθρα. Σχηματίστηκε ένας σταυρός. Και λέει τότε Άγιος Γιάκωβος, ή ιερωμένος θα γίνει ή σπουδαίος. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, στη βάφτισή μου, φίλε, δεν είχαν ελαιόλαδο και μου βάλανε τουρμπινέλαιο από βαπόρι. Και βγήκε μια προπέλα, έτσι έγινε ναυτικός. Και μετά έβγαλε ο Σάκης το τραγούδι. Προπέλα μου. Μπράβο. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ περίεργο. Προπέλα, έλα μου. Προπέλα. Σταμάτα ρε. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα ήταν η βάφτιση του Μαρκόνι, ρε φίλε. UFO, εκεί κατευθείαν. Εντάξει, τελειωμένο. Ρε, τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε. Αυτό ή η βάφτιση του Κυριάκου που θα άρχισε μέσα το λάδι. Καλά, εντάξει. Ο Κυριάκος το είχε πάρει. Και θα ταρακουνήθηκε η εκκλησία ολόκληρη. Όχι, όχι. Του... θα άρχισε να βγάζει αφρούς η κολυμπήθρα. Αυτό. Του Βελόπουλου το λάδι θα είχε πλάκα που θα ήταν κατευθείαν. Αλλά έπρεπε να βάλουν και σκόρδο μετά, να το σκοτώσουν το κακό. Από τα Ιεροσόλυμα θα ήταν του Βελόπουλου το λάδι κατευθείαν και θα έχει το χέρι. Ραβδίσει και ο Ιησούς, να ξέρεις. Μαζί με τις επιστολές του στείλει και το λάδι για την κολυμπήθρα για αυτόν. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Τι ζούμε, πούστη μου. Αυτό, γιατί η ζωή λέγεται αυτό, δεν το ζούμε, δεν είναι ζωή αυτό. Ναι, Αποστόλη μου. Έλα. Γεια σου, γιαγιά από τον Μπραχάμι. Γεια σου, μωρή γιαγιά. Να σου πω ένα τραγουδάκι. Γιατί, είναι υποχρεωτικό. Ναι, είναι αφιερώμενο. Έχω reality, γιατί να το πεις εμένα. Είναι. Πάρε στο κουκλόνι. Όχι, δεν τον θέλω. Είναι αφιερωμένο στο πατρίς θρησκεία οικογένεια. Να, ντε πες το. Ήταν ένας γαϊδαρός με μεγάλα αυτιά. Το παχνί δεν τ' άρεσε και ήθελε δροσιά. Ήθελε ο Κύριος να φορέσει σέλα και να πήγαινε όρχεται με το σιρετέλα. Τι είναι αυτό? Αλλά η γιαγιά μου... Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Ξέρεις η γιαγιά μου τι έλεγε? Δεν ξέρω που να ξέρω, άμα έξερε τι έλεγε η γιαγιά σου. Γάιδαρος είναι ο γάιδαρος. Θα ήξερα και που το έχει ο παππούς σου. Γάιδαρος είναι ο γάιδαρος, ανεφορεί και σέλα. Αφιερωμένο. Για να καμαρώνεται με το σιρετέλα, τα ξέρω. Και με την προπέλα που έλεγε ο άλλος πριν με το έλα του Ρουβά, ξέρω. Έλα μου, είναι ακίνδυνη η τρέλα μου, σ' αγαπώ. Έλα μου, έλα μου. Αλήθεια σε πέτυχα. Αλήθεια, it's true. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ένα... strange. Φίλο μου Αποστόλη, ξέρεις ποια λέξη μ' αρέσει. Μην συνεχίσουμε με το true γιατί θα καταλήξουμε στον τι true. Και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα χαρούν. Μ' αρέσει η λέξη αμελητή. Αμελητή? Ναι. Ωραίο. Τι μπορεί να έκαναν μήνυση οι συγκινήσεις των θυμάτων και πέσανε πάνω στον Τριαντόπουλο. Ναι. Που αμελητή τα στέλνει. Κάπως παράπηση σε ένα αρχείο. Φυλαγράμματα, ε. Είναι ωραία λέξη, ας μείνουμε σε αυτό τώρα. Η γλώσσα μας είναι η καλύτερη. Ναι, έχουμε τους καλύτερους, ναι. Αυτό. Τους εισαγγελείς, τους δικάζει κανένας ή είναι στο απειρόβλητο σαν εκείνους τους υγειονομικούς COVID. Τους κάνουμε πρόεδρους της Δημοκρατίας συνήθως. Τι ζωή τραβάς. Oh. Τακ, άρπατη. Έλα, γεια. Την έφαγα. Γεια.
Εγώ σας έλειπα. Λοιπόν, δεν θα υπερασπιστώ τον Κασελάκη. Γιατί? Έχει τα αρχίδια να υπερασπιστεί μόνο στο τον εαυτό του. Ο Κασελάκης είναι επιτίθεμος. Σωστό. Έχει και τα αρχίδια να πει πατρία, θρησκεία, οικογένεια, αφού το πιστεύει ο άνθρωπος, λοιπόν, για να το κρύψουμε άλλωστε. Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Λοιπόν, άκου να σου πω, όταν μας συστήθηκε, δεν είναι σαν τον Τσίπρα. Έχει να πει για τα χριστιανικά του, να τσιμπήσει εκεί από τους χαχόλους. Όπως θα πει και τα ακροδεξιά του, μπας και τσιμπήσει και από εκεί κάτι, ναι, και μπράβο του. Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν είναι σαν τον Τσίπρα ο Κασελάκης που αμυνόταν ακόμα και για ένα σπίτι που δεν είχε. Ο Κασελάκης υπερασπίζεται μόνο τον εαυτό του. Μιλάει άπτεστα τα ελληνικά, δεν κάνει ούτε ένα σαρδάμ, οπότε ας τον αφήσουμε. Λοιπόν, όταν όμως μας συστήθηκε ως γκέι, πολύ πλούσιος και θεοφοβούμενος. Να τα λέμε όλα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα λίγο. Άρα δεν υπάρχει άρα. Ναι, λοιπόν, αλλά συστήθηκε για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που γράφει αριστερά ο τίτλος. Ένας εφοπλιστής στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και τι είναι μαγιά. Τώρα θα μου πεις, δηλαδή, αφού το διαλέξατε, αυτό θέλατε. Λοιπόν, σωστό και μπράβο. Να πω λίγο και κάτι εγώ. Νομίζεις ότι οι αριστεροί δεν είναι θεοσεβούμενοι και. Δεν είναι ντροπή ο ρεφορμισμός, δεν... αγάπη. Δεν είναι ντροπή. Να σου πω λίγο, πρόοδος δεν είναι να λες, α, εγώ δεν είμαι, δεν πιστεύω. Α, εκεί το έχεις πάει, ότι είναι πρόοδος τώρα αυτό. Ναι, πρόοδος. Ίσως είναι ντροπή, η ξεφτύλα είναι, ναι. Λοιπόν, πρόοδος, αγάπη μου, είναι να ψηφίζεις το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πρόοδος, αγάπη μου, είναι να πάρεις διαζύγιο από τη λέξη ξεφτύλα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Αυτό είναι πρόοδος. Λοιπόν, τώρα όλα τα υπόλοιπα, ας κάνω τις προοδευτικούλιδες, γιατί και οι δεξιοί που μας παίρνουν τα σπίτια και μας έχουν γαμί στην ακρίβεια και στην ανεργία, ψηφίσαν το νομοσχέδιο, φέραν το νομοσχέδιο. Πρόοδος δεν είναι όταν το παίζεις προοδευτικός με τέτοια νομοσχέδια. Το κουτσούμπα τα λες αυτά, έτσι, δεν τα λες. Όχι, λέω σε αυτούς που τα φέρανε. Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα, εντάξει, εσύ θα μιλήσεις, ξέρουμε τις απόψεις. Α, μιλήσουμε κι εμείς λίγο. Εντάξει, τι δημοκρατία είναι αυτή, γάμο το κερατό μου. Αυτή τη δημοκρατία που διαλέξατε, αγάπη μου, της πατρίδος, της θρησκείας και της οικογένειας. Αυτή θα απολαύσετε. Φιλιά. Η Ελένη Λουκά είμαι. Εγώ είμαι Αποστόλης ο Μπαρμπαγιάννης. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσουμε τώρα. Δεν θέλω. Άκου. Δεν θέλω να συμφωνήσουμε, πώς θα το κάνω τώρα. Για τον πόλεμο του Ιράν που επιτέθηκε στο Ισραήλ, που είναι Εβραίοι που σταυρώσαν τον Χριστό. Πού βρίσκεις το κουράγιο κάθε μέρα, εγώ δεν το έχω. Έλα, γεια. Ναι, έπεσε η γραμμή, γαμώτο. Να, αυτά κάνεις. Όχι, δεν έπεσε η γραμμή, στο έκλεισα. Αλήθεια. Στο έκλεισα στη Μούρη. Γαμώτο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για αυτόν τον Παπανότα. Τον Παπανότα να πούμε. Το σύντροφο. Εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα κανένα. Εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει ένα σατράπι ο οποίος την κακοποιεί και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται, είναι πρόβλημά της. Τον Παπανότα δεν τον έφαγε από το ψηφοδέλτιο, την Πεκατόρου, το Κασελάκη κανένα. Οι απόψεις τον φάγανε, εντάξει. Έκανε τη λάθος τέτοια και ήξερε. Μήπως αυτό έφαγε και τον Τσίπρα. Ποιο? Οι απόψεις του. Λοιπόν. Η πολιτική του. Μήπως, ρωτάω, μιας και το πας εκεί. Εσύ θα μιλάς. Έλεω δηλαδή λίγο. Γιατί εσύ θα μιλάς. Περίμενα μιλάς. Όχι, αγάπη μου, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είστε εσείς. Λοιπόν, λοιπόν, έτσι, εκεί να το χαρίσει. Ναι. Η Ελένη Λουκάς. Α, το ξέρω, γιατί είχες πάρει και πριν και στο κλείσα. Δεν ήταν τυχαίο. Επίτηδες το έκανα. Ναι. Τι έπαθες, ρε. Α, μωρέ, κλείνει η γραμμή. Δεν ξέρω τι πάει. Ναι. 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 Τι κάνετε. Τι κάνουμε. Τι κάνετε, λέω. Και καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε. Καλά. Να πούμε τα νέα μας πήραμε τώρα. Τι κουτσομπολιά είναι αυτά. Δεν θα κάνουμε λίγο κουτσομπολιά. Να μην δούμε, ας πούμε, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι αποστολή. Τι να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το μόνοι γίνεται. Όπως φαινόταν ότι θα γίνει. Ναι. Όλοι στο ευρωψηφοδέλτιο είναι δεξί. Ξέρουν δύο-τρεις. Δεν σου πω. Ποιο σεξιστικό από το να προσδιορίζεται κάποιο ω χείρα του τάδε υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το πατρί, θρησκεία, οικογένεια το βρίσκω λίγο αριστερό. Εγώ δεν ξέρω. Ποια προσδιορίζεται ω χείρα. Του Νικολαίδη, πώς λέγεται. Στο ευρωψηφοδέλτιο. Χείρα, αλλάξε τον Νικολαίδη. Α, ναι. Καλά, σιγά, καλά. Εδώ η άλλη έκανε καριέρα έτσι. Παραλίγο να γίνει πρωθυπουργό. Άγινε ο αδερφός της. Συγγνώμη, ναι. Τέλος πάντων. Έγινε αδερφός όμως και κάτσε. Και αυτή το πάλεψε. Ναι, και αυτή το πάλεψε. Λοιπόν, το πατρίστης και η οικογένεια πλέον δεν είναι δεξιό. Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Δεν είναι σύνθημα της Χούντας. Ωραία. Ναι, εντάξει, καλά, θα σου πω λόγο. Δεν θέλω, και αυτά που μου είπες δεν ήθελα. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα. Ναι. Εγώ τρόμαξα, ρε. 10 φορές έχω πάρει και δεν περίμενα. Λέω, δεν θα το σηκώσω καθόλου. Ορίστε τώρα. Τι κάνεις. Καλά. Τετάρτη κατέβηκες απεργία. Όχι, εσείς δουλεύατε. Δουλεύαμε την Τετάρτη. Δουλεύατε. Δεν δουλεύαμε την Τρίτη. Τρίτη, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, την Τετάρτη εγώ κατέβηκα λίγο καθυστερημένος στην απεργία. Οπότε για να πάω στο Σύνταγμα πέρασα από τη μάζοξη που είχε στην Κλαθμόνωση ΓΕΣΕΕ. Εκεί λοιπόν στη μάζοξη της ΓΕΣΕΕ υπήρχαν κάτι παιδιά, τα οποία προφανώς ανήκουν σε κάποια εταιρεία, τα οποία εκ μέρους της ΓΕΣΕΕ μοίραζαν κάποια φαντάκια διαφημιστικά της ΓΕΣΕΕ. Ένα τραγικό. Δεύτερο τραγικό.
εξωτερικό. Τα ρώτησα αυτά τα παιδιά. Λέω ρε παιδιά, εσείς δουλεύετε εδώ πέρα, είστε εθελοντές. Όχι, λέει, δουλεύουμε. Δηλαδή τη μέρα που η ΓΕΣΕ είχε προκηρύξει απεργία, η ίδια η ΓΕΣΕ είχε πάρει ανθρώπους που δούλευαν για αυτή, τους πλήρωνε, okay, για να μοιράζουν διαφημιστικά φαντάκια. Αυτό είναι το Πασόκ. Και όποιον δεν έχει καταλάβει ακόμα, αυτό είναι το Πασόκ. Έλα, μάνα μου! Έλα! Τι έγινε, να σου πω! Ακούω τώρα το Θήμιο, γιατί τώρα περιμέναμε, δηλαδή τώρα ξεπραγώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι, με τον Κασελάκη. Δεν κατάλαβα, απλά. Όχι, απλά πριν υπήρχε ο Φερετζές. Να σου πω κάτι, απλά για αυτούς που ακόμα πιστεύαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και καλά, ερχόμενο τώρα είναι τελείως από τη δεξιά αριστερό. Δηλαδή πριν ήταν δεξί, αλλά με ενοχές. Ναι, ναι, τώρα είναι, ξέρεις. Ήρθε ο Κασελάκης, λέει τώρα τι μαλακίες είναι αυτές. Τα παρακολουθούσε χρόνια, έγκωσε ο άνθρωπος. Ήρθε από την Καλιφόρνια εκεί που ήταν δεν ξέρω τι, Washington DC, δεν ξέρω. Άλλωστε έχω κλειστές είμαστε. Εκεί που ήταν να παίξει τον Baywood, ΣΥΡΙΖΑ, να μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες του, ας πούμε τις αριστερές της παραπάνω από όσο έχουμε μάθει. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Δεν ξέρω αν τώρα θα ξυπνήσουν, αν θέλουν. Άμα δεν ξέρεις να μην μιλάς. Αυτό λέω, θα φανεί. Αν θα ξυπνήσουν από το λίθαργο, ξέρεις ότι ήταν αριστερό κόμμα οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα φανεί σε ευρωεκλογές, αν και βλέπω το γουρλωμάτι να ξεσκίζει πάλι στις ευρωεκλογές. Γιατί δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι. Εντάξει τώρα και με την εξαήμερη εργασία που ετοίμασε ο Μπουμπούκος πρωτού πάει στο Υπουργείο Υγείας μετά από γεμπατινά τα πετυχημένα τα χειρουργεία. Λέτε με το άνοιγμα που έχει κάνει ο Κασελάκης τώρα να πάρει μέσα να ζητήσει μεταγραφή κανένα Μπουμπούκο, κανένα Βορίδη. Αυτό που κάνει ο Κασελάκης τώρα στην αριστερά είναι μοναδικό. Δηλαδή να είναι καλά ο άνθρωπος, ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω αυτά. Γιατί δύσκολο να. Ή κανένα πλεύρη που είναι στα ζήτητα τώρα. Ρε παλιγάρι από το λαό, ξεκινήσανε στην Ουδούλα, πήγανε. Ναι, θέλω να πω, why not. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια λέει και ο Κασελάκης με έναν τρόπο. Ακροδεξιά ουρά θα κατοπίσουν κι αυτοί. Μάλλον αυτοί θα είναι κεντρό δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξυπνήσουν λοιπόν. Απλά το μόνο που έχω πω έτσι για να κλείσω αποστόλη μου, μια και σίγουρα θα ξεσκίσει πάλι ο ούρλωμα της ευρωεκλογές και η Νουδούλα. Ελπίζω να ξυπνήσουν, να δώσουν δύναμη αυτοί που θέλουν να πιστεύουν ότι είναι αριστεροί, στο κουκουέ τουλάχιστον, να μετρήσουμε τα κουκιά αλλιώς. Λοιπόν, σφιχτείτε, γιατί η τσαπού δεν έχει τελειωμό. Με ένα πόνο, ένα χέσικο ανάποδο είναι. Ναι, άρα μην το κάνουμε καλό θέμα. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Γεια σου, ψωλιά μου. Γεια σου. Να σε πω, όταν λέει ο Κασελάκης ότι με δύο-τρεις κινήσεις είναι το λεγόμενο δύο-τρία κουνήματα ακόμα. Αυτό. Ακριβώς. Ναι, ναι. Το βρήκα. Ναι, ναι. Το βρήκα, ρε που. Είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, μπράβο. Απάνω, εγώ δεν σε έχω βρει ποτέ. Εγώ μιλάω βρώμικα όμως, είμαι συχαμένος. Συχαμένος, ψύχαμα. Ας πούμε να. Εντάξει, εσύ μιλά πως θες. Αλλά εγώ δεν σε έχω μιλήσει ποτέ άθλημα με τη ΣΥΡΙΖΕΟ. Εγώ ξεκίνησα πρώτος. Εντάξει, ναι, αλλά και πάλι, εγώ τελείωσα πρώτος. Έλα ρε μαλάκα με την πρώτη, καλησπέρα. Αποστόλης, καλησπέρα. Έλα Αποστόλη μου, καλησπέρα, με συγχωρείς. Με αφορμή το τηλέφωνο που έκανε το παλικάρι από τη Νέα Ιωνία για τη Σεμιναζή και όλη αυτή την κατάσταση, θέλω να συμφωνήσω απόλυτα μαζί του και με πιο σκεπτικό δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Γιατί έχουν βγει τώρα όλες οι δεσποινίδες και μαντάμ και λένε ότι γίνεται λέει σεξιστική, λέει επίθεση, λέει στην κυρία Λεωνόρα Μελέτη. Βέβαια είναι νερό στο μήλο γιατί αυτό περισσότερο ατού τη δίνει παρά τη κάνει κακό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, το ξέρεις κι εσύ. Προφανώς. Η θυματοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις. Στην εκλογή βοηθάει ό,τι πρέπει. Συμφωνώ. Με την κυρία Μελέτη, βέβαια, δεν τα βάζουμε μαζί τη, επειδή είναι γυναίκα, να το καταλάβει λίγο αυτό, βέβαια, γιατί δεν το κάνει γιατί δεν τη ευθέρει. Όταν γυρνάει και λέει ότι ο πρώτος που ζήτησε συμβουλή ήταν ο σύζυγός μου και δεύτερος εργοδότης μου, δηλαδή το αφεντικό μου, για το που θα πάω, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι το αφεντικό της. Ξέρουμε βασικά. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι το ένα. Και αυτό, βέβαια, δείχνει στον πολύ κόσμο τι σημαίνει να είσαι ευρωβουλεύτρια ή ευρωβουλευτή τέλος πάντων για να θες να πας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, όταν εσύ, κορίτσι μου γλυκό, καθώς είναι και με συγχωρείς για αυτό που θα πω. Είχες μια έκσταση, ρε παιδί μου, έναν ερεθισμό με τον αρχιφασίστα παύλα ναζιστή, παύλα δολοφόνο Ηλία Κασιδιάρη και ερεθιζόσουνα με αυτό. Εντάξει, ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι σε κάποιους προκαλεί αηδία, σε κάποιους όμως προκαλεί πολύ καλά συναισθήματα. Και γουστάρουνε γι' αυτό. Αν δεν το καταλαβαίνεις εσύ, Ελεονόρα μου, από μόνη σου, πρέπει εμείς να σου το δώσουμε να το καταλάβεις. Ξέρουμε ότι δεν θα το κάνεις γιατί δεν σε συμφέρει. Τώρα εσύ μιλάς με τη Μελέτη μέσω ημού, δηλαδή εντάξει, κάπου όπα. Έλα! Έλα να σου πω, όλα αυτά τα μουνιά που ευαγγελίζονται τώρα και λένε για πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Όταν η πατρίδα περνούσε δύσκολες στιγμές ήταν με τον κατακτητή. Όταν η πατρίδα περνούσε δύσκολες στιγμές ήταν αυτοί που φοράγαν την κουκούλα. Τώρα αποφασίστε, θα αφομοιώσουμε τους ξένους ή όχι. Αυτό προσπάθησαν να κάνουνε. Να αφομοιώσουν τους ξένους. Ναι. Έλα αποφασίστε κι εσείς τι πολιτική θα ακολουθήσουμε τώρα με τους μετανάστες. Θέλω να πω κάτι άλλο. Σε δύο ανθρώπους, σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν και σε αυτούς που πήγαν και ψήφισαν κάτι χάπατα τύπου Μητσοτάκη, τύπου Βελόπουλου.
και αυτά. Οι λύθοι πηγαίνετε να ψηφίσετε. Εξαρτάται η ζωή σας από το ποιος μας κυβερνάει. Οι λύθοι, ξυπνήστε. Η αδιαφορία έφερε αυτά τα χουντικά πολυφάδια, Άδωνη, Βορύδη και όλα αυτά στην εξουσία. Η αδιαφορία. Ναι, λες και αν εκτιμούσαν τη ζωή τους θα κάνανε αυτές τις επιλογές. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Σωστό κι αυτό. Σωστό αγόρι μου. Ή λες και αν είχαν μάθει τι είναι ζωή. Με αυτούς που ψηφίζουν, ναι, η ζωή δεν πρόκειται να μάθουν τι είναι. Κατάδια και διαχείριση μπορεί. Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου αυτό που έλεγε. Αποστολάκο! Εδώ του. Το θυμάσαι? Ναι. Αποστολάκο. Ναι, χαίρετε. Κύριε Μαρκόνη, εσείς. Δύο πράγματα, ναι, ο Μαρκόνη. Εμάς ή της ψυχικής υγείας. Μας θεωρούν τους σοφολόγους προβληματικούς. Δηλαδή, εσείς δηλαδή δεν είστε της ψυχικής υγείας, υπάρχει διαχωρισμός, μάλιστα. Τα χαπάκια. Ένα αυτό. Δεύτερον, χαιρετίζω την κυρία υψηλής κοινωνίας που την είχαν πάρει εξωγήινη στο Βόλο. Συχνάζουν οι εξωγήινοι στο Βόλο από την εποχή της Αργό. Γιατί συχνάζουν στο Βόλο οι εξωγήινοι. Να το ξέρω εγώ για τον Μπέο. Και του κόλου τα 9 μέρα αυτή στο Βόλο. Το ήξερα. Εγώ για τον Μπέο, δεν είναι κανονικό αυτό. Κουρδιστό ή ψηφιακό. Κουρδιστό ή ψηφιακό. Η εκπομπή λέγεται τη Άννα Δρούζα είναι η ζωή παιχνίδι 2007, αλλά ακριβώ τα γράφει. Τι θα φτάσουμε τώρα στη Φραπελιά, θα γυρίσουμε. Έλα σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τώρα που μου λε. Όχι, 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 όχι. Γίνεσαι Λουκά. Δεν συνεχίζω. Ναι. Ναι, σήμερα κύριε Μπαρμπαγιάννη, μέσα στο μυαλό μου είναι ο κύριος Καραμούκης και η Μανολίδου. Κύριε Βυσδέκη, γεια σας. Το έκανα, πέστε τον κύριο Καραμούκη και στην κυρία Μανολίδου το πείραμα σήμερα. Ποιο? Σηκώθηκα με στήση και πριν να ανοίξω τα μάτια μου καλά-καλά, είχα στο κομμωδίνο μου μία μεζούρα και τη μέτρησα 30 εκατοστά. Έχεις μετρήσει ποτέ το ανδρικό σου μόριο με μεζούρα? Ναι. Και σε 2 ώρες που μου είπες η στήση, τη μέτρησα 5 σαντιμέτρ. Α, είστε grower. Χρήσιμη πληροφορία. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Έχω κάποια κακά νέα για τον Αυτιά. Οχ, τι, ξέχασε κάπου την γλίτσα του? Όχι. Στείλε ένα Uber να την πάει. Έχουν τραβήξει όλοι οι τραπεζικοί, οι πρώην και οι ενενεργεία με τον Αυτιά να εμφανίζονται κάθε τόσο οργισμένοι κάποιοι ότι μας έχουν δώσει τις αυξήσεις και μας τις φάγατε εσείς. Έχουν μπει επιδοτήσεις και δεν μας τις δίνετε. Έχουν μπει οι συντάξεις 13ης και δεν μας τις δίνετε αφού το Αυτιά. Και να κάθεται όλο το κατάστημα τώρα να εξηγήσει οργισμένους ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις. Άσχετο αν το πω Αυτιά. Όλοι αυτοί έχουν τραβήξει τον παθόν του στον τάραχο με τον Αυτιά. Δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Ενημέρωσέ τον. Μην αγχώνεσαι, θα έχει άλλους να τον ψηφίσουν. Όταν είναι να πέσει η γραμμή, θα βρεθούνε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πάντως ρε φίλε, ο Θήμιος και κατ' επέκταση εσύ πρέπει να έχετε τρικυμία στο κρανίο μέσα. Απ' τη μία μας λέτε ότι ο καπιταλισμός και όλα αυτά τα κουραφέξαλα που μας λέτε. Απ' την από την άλλη κυκλοφορούμε με θωρακισμένη Mercedes, πες τα. Θωρακισμένη Mercedes, εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτέ. Όχι, όχι, και αυτό. Α, αυτό και δεν το ξέρεις. Κάμερσετες τώρα, τσιπάκια έχετε, άστο. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, 4x4, μπανιέρες στο δρόμο. Θωρακισμένα λοιπόν. 4x4, οκ. Okay. Ναι, και πολλά λεφτά και χρυσαρολόγια, αλλά δεν κολλάω εγώ εκεί. Πού κολλάς? Εντάξει, ιδεολογία σας. Μας λέτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι γυναίκες για τα εργασιακά κτλ. Αλλά απ' την άλλη, είπε εκεί ο Παύλος, να με, οι γυναίκες να είναι στο σπίτι τέλος πάντων κτλ. Να μεγαλούν τα παιδιά. Ο Μητροπολίτης, έτσι δεν είναι? Α, ο Μητροπολίτης, ναι. Εάν δεν επιστρέψει η γυναίκα στο βασίλειό της που είναι το σπίτι της και να μαζέψει όση κλώσσα τα πουλάκια της κάτω από τα στέρηγά της. Και μένα η γυναίκα μου δουλεύει και τα λεφτά, αυτά που παίρνει τα 800 ευρώ, τα δίνει στην ταντά για να μεγαλώσει τα παιδιά. Δηλαδή για ποιο λόγο δουλεύει? Καπιταλιστική εταιρεία δουλεύει, έτσι. Α, μην μου πεις. Όπως όλες. Δηλαδή, α, όπως όλες. Απ' μια θέλετε ρε παιδί μου τα εργασιακά και ξέρω εγώ φωνάζετε και τα λοιπά, και απ' την άλλη να δουλεύει η γυναίκα, να είναι ελεύθερη δίθεν, γάμισε την οικογένεια στα αρχίδια μας τώρα. Και είσαι σίγουρος ότι η τρικυμία εν κρανίο είναι το δικό μας κρανίο? Απ' τη μια έτσι και απ' την άλλη γουβέντα. Έτσι είναι αυτά, αγαπητέ, όπως σε συμφέρουν τώρα. Εντάξει, μην την ψάχνεις. Όχι, εσάς όπως συμφέρουν. Σου το είπα. Δεν με νοιάζει για τα τσιπάκια που έχετε και τα πολυτελή. Δεν μιλές μόνο τσιπάκια. Τσιπάκι είναι μόνο αυτό που οδηγάμε. Βάλε και άλλα 2 που έχουμε από πίσω που μας συνοδεύουν. Πες τα μόνο. Εσύ τα λες. Τα λέω για να μην τα πεις εσύ, εγώ που τα ξέρω καλύτερα. Σε παρακαλώ. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Απ' τη μία να δουλεύει η γυναίκα και απ' την άλλη ο καπιταλισμός. Που δουλεύουν οι γυναίκες μας σε καπιταλιστικές εταιρείες. Σε έχει φάει το νοικοκυριό τώρα στο σπίτι, έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι. Έχει πάει μαλακία σύννεφο. Καταλαβαίνω, αλλά λίγο κράτη, γιατί άμα το ένα χέρι είναι πιο γυμνασμένο από το άλλο, θα παραξενέψει τη γυναίκα σου μετά. Φτιάχνω και φταίρε, θέλω να φά. Ναι, κάτσε και με τα 2 χέρια για να μοιράζει τη δύναμη τουλάχιστον εκεί.
Και κάτι άλλο, η Θάτσερ είχε πει, όπως είπε αυτός ο παπάς, όταν γίνανε τα επεισόδια στο Brixton, ότι φταίνε οι παιδικοί σταθμοί που έχει η Αγγλία και πάνε τα παιδιά εκεί και οι μανάδες δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Άρα η λύση είναι να κόψουμε τους παιδικούς σταθμούς, να τους μειώσουμε για να ξαναγυρίσουν τα παιδιά στην οικογένεια και οι μανάδες να κάτσουν με τα παιδιά τους. Αυτό που είπε αυτός ο ιερωμένος σήμερα. Εάν δεν επιστρέψει η γυναίκα και να μαζέψει όση κλώσσα τα πουλάκια της, έτσι θα πορεύονται τα παιδιά, να εγκληματούν το ένα στο άλλο. Ορίστε, να το. Τα σοφά λόγια της εκκλησίας δεν τα ακούτε όμως. Λοιπόν, έλα. Θάνατος στους παιδικούς σταθμούς, να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτοί που κατηγορούν τον Κασελάκη, τον Μητσοτάκη, τον Σιμίτη, τον Σαμαρά, τον Παπανδρέου. Αχ, Σιμίτη μου, αγάπη μου. Αχ, Σιμίτη μου, αγάπη μου. Α, συγγνώμη, μου βγαίνει αυθόρμητο αυτό, ναι. Αυθόρμητο, πώς το είχε πει, απροσδόκητο, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Τον Καραμανλή. Γιατί κατηγορούν αυτούς, ακούω τώρα την εκπομπή. Ανέλπιστο δηλαδή, έχει πει. Ανέλπιστο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Ανέλπιστο. Δηλαδή, πόσο βλακεία, ρε παιδιά. Όλα κιόλα. Ο Ιησούς δύο πράγματα έκανε. Έγραψε επιστολές στο Βελόπουλο. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Και μοίρασε απλόχερα βλακεία στους Έλληνες. Μπράβο. Δηλαδή, πόσες δικαιολογίες βρίσκουμε για να καλύψουμε τώρα. Ακούω τώρα για κάποιον πολιτικό αρχηγό που λέει ότι είναι και αριστερός. Δηλαδή, πόσες δικαιολογίες βρίσκουμε για να καλύψουμε τα λάθη που έχουμε κάνει εμείς και ξέρουμε ότι τα έχουμε κάνει εμείς. Αλλά δεν το παραδεχόμαστε. Γιατί δεν παραδεχόμαστε ότι είμαστε ψεύτες. Εντέ και καλά γιατί τώρα και εσύ να παραδεχτούμε και να. Γιατί. Γιατί, παιδί μου, δεν φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε. Φταίνουν αυτοί που είναι από κάτω που για να μην παραδεχτούν το ψέμα του και την σημαντικότητά του, βρίσκουν 100 δικαιολογίες για να καλύψουν τάχα τον κάθε Κασελάκη, τον κάθε Μητσοτάκη, τον κάθε Τσίπρα, τον κάθε. Αφού εμείς είμαστε η κινητήρια, εμείς φταίμε. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί είναι ένας άνθρωπος ο καθένας. Τώρα, άμα να φτάσουμε εκεί να παραδεχόμαστε ότι φταίμε κιόλα, σχέση μας. Τώρα, άμα να αρχίσουμε τις παπαριές και τις ουτοπίες, να αρχίσω κι εγώ να λέω. Για δίκαια κοινωνία και τέτοια. Άσε μας. Μπράβο. Ναι, αυτό είναι. Για δίκαια κοινωνία. Γιατί δηλαδή η δίκαια κοινωνία αφορά εμάς και δεν αφορά τους άλλους. Το δίκαιο είναι και προς τον εαυτό μας και προς τους υπόλοιπους. Δεν είναι δίκαιο ότι μας αφορά μόνο εμάς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά βρίσκουμε χίλιες δικαιολογίες για να καλύψουμε τα δικά μας τα λάθη και να μην πάντα το παραδεχτούμε. Ότι ναι, έκανα λάθος, φίλε. Πες ότι με κοροϊδεύσε που δεν σε κοροϊδεύσε. Ξέρεις τι κάνεις, έτσι. Ότι δεν σε κοροϊδεύσε, δεν είσαι τόσο χαζός. Λοιπόν, ας πω και κάτι άλλο. Άμα πάει μια κοπέλα στο Βύρονα και πει ότι με κυνηγάει ο γκόμενός μου με ένα μαχαίρι να με σφάξει, θα βρεθεί περιπολικό. Ανάλογα την απόσταση. Τώρα, άμα είναι ελάχιστη διαδρομή, δεν το στέλνουν για ελάχιστη διαδρομή. Ναι. Δηλαδή, ταξί είναι άμα είναι να γράψει τώρα, όχι για 370. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Μπράβο, γιατί τις προάλλες και τότε από τα παιδιά της Δόξας Βύρονα και πολύ καλά κάνει στον άλλον και του τη λες για την Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη δεν λέει μία μπροστά στη Βυρονάρα. Πάρτο να μη στα χρωστάω. Λοιπόν, έγινε ένας πλησιριασμός πρώτης κατοικίας στο Βύρονα. Τα είδα στη Βριουλών, πώς λέγεται εκεί. Ναι, ρε φίλε, και τι είχε, είχε δημιουργίες περιπολικά, πυροσβεστικές, είχαν κλείσει τους δρόμους. Για πού θα τα έχει τώρα για την κοπέλα που κινδυνεύει να τη σκοτώσουν έξω από το τμήμα, για τον Παταχτσί που χρωστάει στην Αγία Τράπεζά μας. Ναι, ναι, ήταν νομίζω γυναίκα με κινητικά προβλήματα αυτή. Στη γυναίκα αυτή, η Παταχτσού. Μπράβο, μπράβο. Τι πάει να πει κινητικά προβλήματα, ρατσιστές θέλετε να είμαστε. Να μην συμπεριφερόμαστε σε όλους τους πολίτες το ίδιο. Θα ήταν ρατσισμός αν πούμε έχει κινητικά προβλήματα, αφήστε την. Είσαι τρομερός, είσαι τρομερός. Και ας πω τώρα κάτι τελευταίο που μπορεί να διαφωνήσεις μαζί μου. Είμαστε κατά των τραπεζών, σωστά. Εξαρτάται, ποια τράπεζα τώρα. Η τράπεζα σπέρματος θα ήταν χρήσιμη. Μπράβο, για πολλούς. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν κάποιοι έχουν υπάρξει μεγάλοι, ας πούμε, δότες. Ναι, σωστό αυτό. Αν κάποιος αθλητής, για παράδειγμα όμως, που είναι ένα καλό παιδί, μαυράκι, έχει υποστεί bullying, τον έχουμε αγαπήσει όλοι, το θαυμάζουμε σαν αθλητή του Στίβου, μετά διαφημίσει τράπεζα, δεν πρέπει να τον αγαπάμε το ίδιο. Εξαρτάται, για κάποιους η καρδιά είναι αγκινάρα, ξέρω εγώ. Όχι, φιλέ, γιατί για μένα ο Καραλής ξεφτυλίστηκε. Είναι πραγματικά τεράστια ξεφτύλα Καραλή σε μια πολύ γελία διαφήμιση τράπεζα. Διαφήμισε ότι άλλο γουστάρει, διαφήμισε αεροπορική εταιρεία, διαφήμισε ό,τι μαλακία θέλει, βενζίνε, όλα τα άλλο. Όχι, ρε που οι τράπεζες που παίρνουν τα σπίτια του λαού. Υπάρχουν. Πάντως, για να μην σε ταράξω, αν είσαι OK με τις βενζίνες, οι ίδιοι που έχουν τις τράπεζες έχουν και βενζίνες κάποιοι από αυτούς. Το ξέρω, ρε παιδί μου, το ξέρω. Η ίδια σκατά είναι όλα στον καπιταλισμό. Απλά η τράπεζα είναι αυτή που σου παίρνει στο σπίτι της στο καθαρά. Η βενζίνη, η εταιρεία ενέργειας, μου νόπανα είναι οι εταιρείες ενέργειας. Δεν είναι το ίδιο με την τράπεζα. Και μένα μου τη πάει ο αδερφός. Ωστόσο, οι ίδιοι τα έχουν. Θέλω να πω. Εντάξει, συμφωνώ, καταλαβαίνω το point, αλλά μην έχουμε και αυτά πάτε στον καπιταλισμό γιατί θα καταλήξουμε ΣΥΡΙΖΕΙ. Μπράβο, αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο και τυχαίνει και κάποια από αυτές τις τράπεζες και αυτές τις εταιρείες βενζίνες να τις έχει και μια φιλόζωη οικολόγος που μοιάζεται μην μείνει στον δρόμο του. Βεβαίως, να τα. Μπράβο, τα βλέπεις. Άντε και αυτή. Γεια σου, Εριέτα!
Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Έλα, μωρή κουφάλα. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν μου λες αυτό που είπε ο Παπατριάρχης προχτές? Εάν δεν επιστρέψει η γυναίκα στο βασίλειό της που είναι το σπίτι της και να μαζέψει ως η κλώσσα τα πουλάκια της κάτω από τα στέρηγάς της, έτσι θα πορεύονται τα παιδιά. Να εγκληματούν το ένα στο άλλο. Το φτωχό μου το μυαλό το συλλαμβάνει σαν το η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Περίπου, ναι. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ή άστο τη μόνη κυρά μου τράβα στην κουζίνα σου να φτιάξει μια πίτα, να πλύνει κανένα πιάτο. Δεν μου λες αυτό ζήτησε άλλο κόσμο, δεν βλέπει ότι η ανάγκη του κόσμου είναι στο Θεό. Η ακρίβεια πάει από το κακό στο χειρότερο. Τώρα με ρωτά για οποιονδήποτε σχετίζεται με το κόμμα Νίκη, αν ζει στο δικό μα κόσμο ή σε άλλον. Αλήθεια. Όχι, και θε να απαντήσω. Γεια σου, Τολιάμι. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνει? Καλά. Πρώτον, θέλω να αρχίσω διαμάχη με αυτόν που άκουσα πριν από λίγο που είχε στην ώρα του λαού, που ξεκίνησε και σου είπε γεια σου, Τολιάμι. Αμάν. Ήταν αρσενικό όμως, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Α, δεν ξέρω. Είσαι ζηλιάρα σε όλα τα φύλλα. Εννοείται. Τέλος πάντων, νόμιζα πως είναι εντελώς δική μου αυτή η προσπόνηση. Θα το καταπιώ. Έλα, μωρέ, το πρώτο που καταπίνει είναι σιγά. Σωστό και αυτό. Δεύτερον, ήθελα να σε βρω χθες, αλλά δεν τα κατάφερα τέλος πάντων, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ συγχυσμένο. Νομίζω έχει αρχίσει και εξαντλείται η υπομονή. Μπήκε η άνοιξη, γι' αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, έρχεται και το Πάσχα και οι θρησκευτικές ευχές σου έρχονται πιο εύκολα στα χείλη. Α, ναι, σωστά. Είσαι έτοιμος να πάρεις τα βουνά, νομίζω. Περίπου, τα μοναστήρια. Τίποτα αυτό. Ήθελα μόνο λίγο να σε ακούσω, γιατί κάποιες μέρες είναι λίγο. Δεν σου φτάνει το οξυγόνο γύρω-γύρω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ερώτηση: έχεις δει μια ανάρτηση του Αλκίνου Ιωαννίδη σημερινή? Όχι, δεν την πρόλαβα. Κάνε μια καλή ρεσή, βρες το, φαντάζομαι θα τον έχεις στα social. Βρες λίγο την ανάρτηση και έχει πολύ ενδιαφέρον αν τον καταφέρναμε να τον βγάλετε και έτσι λίγο να του κάνετε και δύο ερωτήσεις για το θέμα. Θες να μου πεις κάτι, έχεις, λίγο να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εσύ διάβασες κάτι και δεν το ξέρουμε. Πες. Τώρα, αυτό που να πω, περίμενε. Τι είπε ο Αλκίνος? Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, θυμίζω, είναι αυτός που τον έλεγε ο Μπέος το σκουπί. Ναι, ο Μπέος τον έλεγε. Ο Φλόρο και διάφορα άλλα. Ναι. Τα θυμάμαι τα παράσημα. Δεν με αφήνει τώρα με τον Ιωαννίδη και τον κάθε Φλόρο. Άσε τώρα του Φλόρου αυτού, τώρα μην τρελαθούμε. Μπράβο, έχει πολλά παράσημα ο Αλκίνος. Όντως είναι στην Αμερική αυτή την περίοδο και κάνει συναυλίες στο Κολούμπια. Κολάμπια, κύριε. Κολάμπια, τι Κολούμπια. Κολάμπια. Αυτό που κάποιοι το λένε Κολάμπια. Δεν μου λέτε το Κολάμπια, τι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια. Ναι, μπράβο. Αυτό το Κολάμπια στο χωριό μου το λέμε Κολούμπια. Με αφορμή το Παλαιστινιακό και τι καταλήψει που γίνονται στο Κολάμπια. Καταλήψεις γίνονται στο Κολάμπια. Ακούω κάτι πράγματα. Κοίτα να δεις. Και στο Yale και σε διάφορα άλλα τέλος πάντων. Έλληνες θα είναι. Έλληνες. Οι Έλληνες της διασποράς. Στάνταρ. Μπράβο, αυτοί. Ή ο Ρουβίκονας, ποιος ξέρει. Μπράβο, ναι. Κάνουν λοιπόν εκεί καταλήψεις για το Παλαιστινιακό. Αναφέρει πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει αυτές τις μέρες. Αναφέρει ότι το Κολάμπια είναι κλειστό αυτές τις μέρες. Είχε μια συναυλία τέλος πάντων σήμερα την οποία την ακυρώνει και την ακυρώνει γιατί κλείνει το Πανεπιστήμιο λόγω των καταλήψεων και των αντιδράσεων για τον πόλεμο που γίνεται στη Γάζα, για τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα. Οι φοιτητές έχουν ξεσηκωθεί. Έχει κάποιες εκατοντάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, συλλήψεις. Καθηγητές οι οποίοι κάνουν διαδηλώσεις υπέρ των φοιτητών τους οι οποίοι έχουν συλληφθεί και άλλα τέτοια πραγματάκια για το πώς αντιδρά ο λαός σε όλο αυτό που γίνεται, στη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα και όλο αυτό που μας έρνει η αστική τάξη και της Αμερικής και της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό που τέλος πάντων από ό,τι φαίνεται προγραμματίζουν να γίνει και το πώς οι λαοί αντιδρούν. Ήσουν καταπληκτικό στο Ηράκλειο Κρήτης, ήρθα και σε είδα, ήσουν απίστευτος. Ήσουν στο Ηράκλειο, να σε καλά. Ήμουνα, ναι. Όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Παλιό αυτό του γέρο Παπανδρέου το επανέλαβε όμως ο αστροφυσικός Δανέζης Μάνος. Έρε και είσαι παλιός Παπανδρεϊκός και μου το λες τώρα, θα γίνουμε κόλος που μου το κρύβεις τόσο καιρό. Μου ζητήσαν δεν πάει πουθενά η σχέση έτσι, τέλος. Ναι. Αποστόλη. Έλα. Έλα. Ρε εσύ, τι με ενδιαφέρει εμένα αν η μελέτη βάζει υποψηφιότητα? Α, πρέπει να το ξέρεις. Για τους άλλους πώς ενδιαφέρει και για τη μελέτη όχι, α? Αρχίδια μου, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Α, ούτε για τους άλλους. Κρίμα. Χορέψαμε, με αναστάτωσες. Πόθο βροχή με στο κορμί με άναψες. Χορέψαμε, με αναστάτωσες. Πόθο βροχή με στο κορμί με άναψες. Έλα, πάμε μαζί, μωρί. Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Yeah! Έλα, μωρί, βουτά, να τι κάνεις.
Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ σου έχει κάνει πολύ κακό. Ναι, αν δεν το καταλαβαίνεις μόνος σου, δεν έχεις κάποιον δίπλα να σε βοηθήσεις, το λέω εγώ. Ναι, να σου πω κάτι σχετικό, εσύ που φημίζεσαι για τη μνήμη σου. Ναι. Θυμάσαι ότι μου είχες πει ότι το ΚΚΚ θα πάρει περισσότερους ψήφους από το Στεφάνο. Το θυμάσαι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Ό,τι σε συμφέρει, έχεις επιλεκτική μνήμη τελικά. Γιατί κατέβηκε ο Στέφανος στις εκλογές και δεν το θυμάμαι? Το κόμμα του, ρε Χαζουλή. Α, το κόμμα του. Ναι, τώρα, στις προκείμενες ευρωεκλογές, ρε Χαζουλή. Για να δούμε, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τι να περιμένω, μωρέ Λούγκα, πάλι κολοτούμπα θα κάνεις, πάλι γυριστά θα μου τα κάνεις τα κουλουράκια. Να σου πω, εσύ είσαι με τον Στέφανο, βλέπω, και με την νέα ηγεσία, έτσι, με τον ΝΑΤΟ, τους βιομηχάνους, αυτά τα αριστερά, τα ωραία. Μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Τους παπάδες, τους σταυρούς μέσα στις κολυμπήθρες, με αυτά. Όταν έριξε λάδι στην κολυμπήθρα, σχηματίστηκε ένας σταυρός. Με αυτά είσαι. Λέγε ρε μαλάκα, λέγε μωρικότα, μίλα. Μίλα μωρί ξεφτύλα. Δεν τρέπεσαι μωρί ξεφτύλα που παίρνει και τηλέφωνο. Ού να μου χαθεί, ρόμπα. Ρόμπα, όχι. Ού να χαθεί. Ξεφτυλισμένη. Στο διάλογο. Α πούμε να μάμα μα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, Αποστολή, γίνεται να μην τον βάζετε κάθε μέρα αυτόν να είναι. Δεν μπορώ να τον ακούω. Ποιον? Ποιον άλλον. Ένα είναι που βγαίνει κάθε μέρα. Θα σα γδάρουμε. Δεν γίνεται. Μου πίσω δεν είναι η δουλίτσα. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, δεν είναι και από μένα. Δεν γίνεται. Δεν δίναμε. Θα ήθελα, αλλά δεν δίναμε. Λυπάμαι πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε γάμονα. Δηλαδή, δεν σου ανεβάζει την πίεση των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο, ρε παιδί. Ξέρω τι θα πει. Ξέρω πώ θα τα πει. Ξέρω, αλλά δεν γίνεται να τον ακούω. Δεν γίνεται να αλλάξει φωνή. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται να μην στο βάζω. Θα στο βάζω μέχρι να συχαθεί το μέσα σου. Βγάλαμε. Βάλανε! Βγάλαμε! Τόσο. Το μέσα μου έχει βγει απ' έξω μου, το μέσα μου. Καταλαβαίνει που έχει πάει. Πώς αλλά πάει. Κάτω, κάτω, στα απόπατα. Στα μέζα. Εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά άλλαξε με τεχνητή νοημοσύνη. Βάλει μια φωνή λίγο πιο έτσι. Δεν μπορούμε άλλο, ρε. Δεν γίνεται με αυτό το δάχτυλο. Εκεί, άλλο, όχι, εκεί θα σας γονατίσω. Μην κουνάτε το δάχτυλο, ε! Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε. Τέλος πάντων, φιλιά στο Θήμιο. Εντάξει, είδες που δεν βγαίνει κάπου αυτό και λες άστο. Έλα, γεια. Θέμα δεν θα μιλήσω άλλη φορά με το Θήμιο κατευθείαν, δεν γίνεται. Σώθηκε. Πείτε αντίο στα κουνούπια κάιολα ενοκλέτικα εντόμα στο σπίτι. Μέτε νέα καθόλικε μαγνέτικε κουνούπιέρα. Τα εντόμα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Έλα, Αποστόλη, να πει στο Θήμιο ότι είναι άσχετο για αυτά που λέει για τον Κινέζο διαφημιστή. Γιατί. Είναι άσχετο γενικώ για όλα όσα λέει τόσα χρόνια, αλλά εσεί δεν το καταλαβαίνετε. Μπράβο. Και επιβεβαιώνομαι γιατί αυτό μιλάει αρχαία ελληνικά, μερασμιακή προφορά. Οπότε δεν θα κομπάζει ο Θήμιο ο άσχετο, ο στρουγκανόβλαχο. Ο Κινέζο μιλάει αρχαία ελληνικά. Μιλάμε ότι διαφημίσα. Βίκυ Φλέσσα φάση. Όπω γράφει Βίκυ Φλέσσα στι επιστολέ τη. Ακριβώ, ακριβώ. Και αυτό τον Κινέζο. Που είπε ότι ο τέλειος άνθρωπος που πάτησε στη γη ο τελειότερος είναι Ιπθεοτόκος. Ναι, μπράβο. Αυτή που γράφει με δασίες και περισπομένες, έτσι και ο Κινέζος. Μπράβο. Και έρχεται ο Κινέζος και διαβάζει. Να, ορίστε. Να, ο Κινέζος. Άλλο ένα ούφο που δεν κατεβαίνει στην Ευρωβουλή. Γιατί πάνε χαμένα αυτά τα ταλέντα. Έλληνο κομμουνιστής ο Θήμιος, ο Στούρνος, κάθεται και κοροϊδεύει. Εντάξει, λοιπόν, πες να το κόψει λίγο αυτό το μπαϊράκι, γιατί δεν προχωράει. Εντάξει, δεν το βγάλει σε καλό τώρα, άσε με τώρα, εντάξει. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.